Κύριε Μανούσογλου, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε στα γραφεία του Όμιλου Αθλοπαιδίων ΚΟ. Θα ήθελα να μου πείτε τα νέα του Συλλόγου και γενικά την νέα αγωνιστική χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Σας καλωσορίζουμε. Βέβαια, καλωσορίζουμε όλους τους γονείς και τα παιδιά που, όπως γνωρίζετε, χτες και σήμερα, Σάββατο και Κυριακή, ήταν οι μέρες τα οποία ήταν οι εγγραφές των παιδιών. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Όμιλο Αθλοπαιδίων ΚΟ. Εδώ στις εγκαταστάσεις του Φιλίνου. Η προσέλευση είναι πραγματικά εντυπωσιακή για το σύλλογό μας. Εμείς η αλήθεια είναι ότι επειδή υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα αποχής, όπως γνωρίζουμε όλοι λόγω του COVID, όλο αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες, είδαμε τους γονείς και τα παιδιά να έρχονται με διάθεση, με όρεξη, ευελπιστώντας να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν. Μια σεζόν βέβαια η οποία θα είναι διαφορετική από τις άλλες, από τις υπόλοιπες. Ο στόχος μας πάντα θα είναι ο ίδιος, το να μπορέσουμε να διδάξουμε τα παιδιά τα μυστικά του ποδοσφαίρου, να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, κυρίως οι μικρές ηλικίες. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όλα τα ό,τι ισχύει, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια και για τους μικρούς μας αθλητές και για τους γονείς, αλλά και για εμάς τους προπονητές. Κύριε Μανούσογλου, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τις εγγραφές και για το ξεκίνημα, τα προγράμματα, αυτά που έχετε θέσει με τους συνεργάτες σας για φέτος. Για όσα παιδιά γνωρίζουν από τις προηγούμενες χρονιές, το πρόγραμμα δεν αλλάζει, το πρόγραμμα είναι το ίδιο. Ο όγκος των προπονήσεών μας είναι οι μέρες που τα παιδιά είναι στο γήπεδο, είναι κυρίως την Τετάρτη, από τις 5 το απόγευμα που έχουν οι μικρές ηλικίες, έως 10 το βράδυ που τελειώνουμε τις προπονήσεις μας εδώ στο γήπεδο Φιλίνος, Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 10 και το Σάββατο και την Κυριακή τις πρωινές ώρες από τις 10 έως τις 1 που λειτουργούν όλα τα τμήματα της Ακαδημίας μας. Βέβαια, μπορούν οι γονείς, οι ενδιαφερόμενοι γονείς, όσοι δεν γνωρίζουν για το Σύλλογό μας, να απευθυνθούν και στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας και στα γραφεία του Συλλόγου μας. Εδώ θα είμαστε σχεδόν καθημερινά. Οι εγγραφές θα συνεχίζονται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως είπαμε, η προσέλευση είναι πραγματικά ικανοποιητική. Είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι, όλοι οι προπονητές που είμαστε εδώ, για να συναντήσουμε ξανά πάλι τα παιδιά, να τα δούμε από κοντά, έτσι ώστε να τους πούμε το πώς θα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουμε. Και όλα οδεύουν προς το νέο ξεκίνημα της σχολής μας. Κύριε Μανούσογλου, συμμετοχή και της ανδρικής ομάδας στα πρωταθλήματα φέτος, της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Πώς πάνε τα πράγματα στα παιδιά σας? Ναι, εκεί είναι ένα κομμάτι που πράγματι πέρσι μας έλειψε. Ήταν εις γνώσεις μας βέβαια ότι η φετινή χρονιά θα έβρισκε τα παιδιά πάλι τα νέα παιδιά του συλλόγου μας στην Β' κατηγορία. Δωδεκανήσου, ευελπιστούμε, βλέποντας την συμμετοχή των παιδιών και την καθημερινή τους παρουσία στα γήπεδα, κυρίως στην περίοδο της προετοιμασίας, ότι πράγματι θα συνεχίσουμε να είμαστε μια νεανική ομάδα, μια από τις νεανικότερες ομάδες που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο μέσος όρος των παιδιών είναι 15-16 ετών. Ο στόχος αυτής της ακαδημίας, της ομάδας μας, της συμμετοχής της ομάδας μας στη Β' κατηγορία, είναι τα παιδιά που δεν έχουν δικαίωμα όχι μόνο να παίξουν στα εφηβικά και στα πρωταθλήματα των μικρότερων ηλικιών, να μπορούν να έχουν ένα κίνητρο να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα. Και νομίζω ότι έως τώρα η προετοιμασία, κλείνοντας τον πρώτο μήνα των παιδιών, εμείς προσωπικά σαν διοίκηση είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το προπονητικό team, αλλά και από την συμμετοχή και την διάθεση που δείχνουν τα παιδιά. Κύριε Μανούσογλου, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω για τα μελλοντικά σχέδια του Συλλόγου. Ναι, τα μελλοντικά σχέδια του Συλλόγου. Τα μελλοντικά σχέδια του Συλλόγου, λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ο Σύλλογος μια μεγάλη προσπάθεια στο να μπορέσει να μπει σε ένα δικό του σπίτι, σε ένα δικό του γήπεδο, και νομίζω ότι ήδη εδώ και 2 μήνες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε
να υλοποιήσουμε βέβαια το όνειρο πολλών ετών, όχι μόνο τον, του συλλόγου μας, όχι μόνο προσωπικό στόχο που είχα εγώ σαν υπεύθυνος της Ακαδημίας, αλλά και σαν ένα κίνητρο για όλο το νησί, βλέποντας και την Νέα Δημοτική Αρχή, τις προσπάθειες που κάνει έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό, έχοντας βέβαια νέες ιδέες, νέες εγκαταστάσεις, έτσι και εμείς σαν σύλλογος συμβάλλουμε σε αυτό με την προσπάθεια που κάνουμε για να δημιουργήσουμε το δικό μας αγωνιστικό χώρο, το δικό μας γήπεδο, που σύντομα θα το απολαύσουν όχι μόνο τα παιδιά του συλλόγου μας, γενικά όλα τα παιδιά του νησιού μας.